έχει διοργανωθεί πανελλαδική συνάντηση δομών αλληλεγγύης. Για την ακρίβεια, η πρώτη πανελλαδική συνάντηση δομών αλληλεγγύης στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο. Και ίσως θα έπρεπε να πούμε λίγα πράγματα για αυτήν. Πανελλαδική συνάντηση δομών αλληλεγγύης. Δομές αλληλεγγύης είναι εκείνα τα σχήματα, τα οργανωτικά σχήματα, τα οποία έχουν προκύψει από ένα ουσιαστικά αυτοοργανωμένο κίνημα που έχει μπει δυναμικά στο προσκήνιο στην ελληνική κοινωνία, ιδιαίτερα τα χρόνια της κρίσης και του μνημονίου, σε μια προσπάθεια οι εργαζόμενοι, ο λαός, οι άνεργοι, οι μικρομεσαίοι επαγγελματίες να μπορέσουν να σταθούν όρθιοι μέσα στην κοινωνική λέλαπα την οποία βίωσαν, να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που δημιουργούσε η συρρήκνωση του κράτους πρόνοιας, αλλά και να πειραματιστούν σε νέες μορφές οργάνωσης, σε διαδικασίες οριζόντιες και συλλογικές, απαντώντας σε άμεσα και ζωτικά προβλήματα. Έτσι, ενώ ξεκίνησαν στην αρχή λίγα τέτοια μορφώματα, θα λέγαμε, λίγα έτσι κοινωνικά ιατρία, φαρμακεία ή λίγες συλλογικές κουζίνες, σήμερα μπορούμε να μιλάμε για ένα κίνημα, μπορούμε να μιλάμε για ένα σημαντικό αριθμό κοινωνικών δομών, ιατρίων φαρμακείων, χωρίς μεσαζόντων, δηλαδή απευθεία σχέσεων των καταναλωτών με τους παραγωγούς χωρίς διαμεσολάβηση. Μπορούμε να μιλάμε για παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες πολιτών απέναντι στους πληστηριασμούς των κατοικιών για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων στη στέγη. Μπορούμε να μιλάμε για δομές που προσφέρουν νομική υποστήριξη σε μια σειρά ζητήματα που μπορεί να αντιμετωπίζει ο πολίτης στην καθημερινότητά του μέσα στην περίοδο της κρίσης. Μπορούμε να μιλάμε και για ομάδες αλληλεγγύης μέσα σε εργασιακούς χώρους και για νέες συνέργειες, νέες συνθέσεις ανάμεσα σε αυτές τις προσπάθειες. Η πανελλαδική συνάντηση έγινε για να μπορέσουν να συζητήσουν αυτές οι ίδιες οι δομές, οι άνθρωποι οι οποίοι αποτελούν αυτές τις δομές και παλεύουν μέσα σε αυτές τις δομές, να μπορέσουν να συζητήσουν στις νέες συνθήκες που διαμορφώθηκαν μετά την πολιτική αλλαγή που είχαμε στις πρόσφατες εκλογές, που τοποθετούν όλο αυτό το κίνημα σε μια νέα κατάσταση, πώς θα συνεχίσει να μορφοποιείται, ποιους στόχους βάζει, τι σχέσεις έχει με την κεντρική εξουσία, τι σχέσεις έχει με τα υπόλοιπα κοινωνικά κινήματα τα οποία αναπτύσσονται, ουσιαστικά να επιβεβαιώσει τα βασικά χαρακτηριστικά μέσα από τα οποία κινείται όλο το προηγούμενο διάστημα, αλλά και να θέσει καινούργιες προβληματικές και καινούργιους στόχους για την περίοδο που είναι μπροστά μας.